Δεν ήταν δύσκολο ούτε για τον Διαμαντίδη να βρει την Κασκεβίτσης, ούτε για τον Μπικ Σάρας να σκοράρει. 27-18 προς το Παναθηναϊκός. Ξανθόπουλος. Μπάλα στα χέρια του Σάκοτα. Γιωργαλής. Περνάει μέσα στη ρακέτα. Κόβεται όμως. Κόβεται με φάουλ από τον Τομάσεβιτς ο Αντάνας Καβαλιάουσκας. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Λιθουανού και η φάση την οποία φέρνεται με τον φάουλ. Ήταν φάουλ, ήταν. Αλλά έκανε ωραία κίνηση. Και τον Φραγκίσκο Αλβέρτι είναι εκείνοι οι οποίοι μεταξύ των ενεργείας όλη την Ευρώπη έχουν κατακτήσει περισσότερους τίτλους. Νομίζω ότι δεν άκουσα λάθος και η ακοή μου γενικώς είναι σε καλά επίπεδα. Τους αυτοματισμούς και τις συνεργασίες του είναι δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να απαντήσει. Και ειδικά ο Πανιώνιος που δεν φημίζεται για την άμυνα του. Δεν φημίζεται. Καβαλιάουσκας. Αντίθετα για την επίθεση είναι καλό. Για εκείνη την ομάδα της Σεβίλης που έχει αυτό που έπαιζε στον Ολυμπιακό, όπως θα λέμε, τον Ντεμικέλ. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το Μικέλ. Δεν είναι, δεν είναι στην ηλικία του. Εντάξει, δεν είναι. Καλά. 76-50. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι εκεί που λέγαμε ότι ο Διαμαντής θα βγει πρώτος σκόρερ, τελικά δεν τα καταφέραμε. Πέσαμε έξω διότι δική του τακτική έχει φέρει τον Μάικ Μπατίστ τρεις φορές απέναντι σε κοντύτερο παίκτη, δύο φορές απέναντι στον Γιωργαλή και μία απέναντι στον Ξανθόπουλο. Και οι αντίπαλοι θα έλεγα ότι καν σκέφτηκαν να δοκιμάσουν. Δεν είναι κάτι ασφαλώς που για την άμυνα του Παναθηναϊκού είναι κέρδος. Η δεύτερη προσπάθεια από τον Καβαλιάουσκας, προσπαθούν και ο Καβαλιάουσκας. Είναι σε εκείνη την μεγάλη ομάδα, στην πραγματικά μεγάλη ομάδα που παρέταξε η Ελλάδα το 2002 στο Βίλνιους. Δηλαδή ο Ταπούτος, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, ο Μπουρούζης, ο Τσιάρας, ο Τσιάκος, ο Χαριτόπουλος, ο Καϊματκόγλου, πήρε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό.